Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου στην περιοχή Καλλιθέας βρέθηκε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος. Ο Σεβασμιότατος χωροστάτησε στη Θεία Λειτουργία. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, έλεγε ένα σοφός λίγο πριν από μας. Τέσσερα πράγματα χρειάζεται να προσέχει ο άνθρωπος. Τέσσερα πράγματα δεν γυρίζουν πίσω. Το ένα είναι ο λόγος που εξτόμησες. Το δεύτερο είναι το βέλος που εκτείναξες. Το τρίτο είναι η μέρα που έδισε και το τέταρτο είναι η ευκαιρία που χάθηκε. Αυτά τα πράγματα χρειάζεται να τα προσέχουμε ώστε να χαιρόμαστε τη ζωή μας. Ο Σεβασμιότατος, απευθυνόμενος στους πιστούς που κατέκλυσαν τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό, έστειλε μεταξύ άλλων μηνύματα κατά της ματαιοδοξίας και της μανίας απόκτησης υλικών αγαθών, υμνώντας την καταλυτική σημασία που διαδραματίζει στις ζωές μας η απόλαυση της στιγμής και της μαγείας των ανθρωπίνων σχέσεων. Δυστυχώς στην εποχή μας μάθαμε να μεμψημυρούμε και να απαιτούμε διαρκώς για ένα καλύτερο αύριο που κανείς δεν μας βεβαιώνει ότι θα το ζήσουμε. Το αύριο θα έρθει, αλλά εμείς δεν ξέρω αν θα είμαστε σε αυτό. Μακάρι να είμαστε. Κάποτε όμως δεν θα είμαστε σε κάποιο αύριο. Γι' αυτό εκείνο που χρειάζεται και η Εκκλησία επιμένει είναι το σήμερα. Να εξασφαλίσουμε σήμερα τις συνθήκες αγάπης, ενότητος, σεβασμού και σχέσεως με το Θεό και έχει ο Θεός για το αύριο. Να αγωνιζόμαστε, λέει η Εκκλησία, να δραστηριοποιούμεθα, να προγραμματίζουμε, σαν να είναι να ζήσουμε 1500 χρόνια, αλλά συγχρόνως να φροντίζουμε την ψυχή μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους και κυρίως τη σχέση μας με το Θεό, σαν να είναι να πεθάνουμε το επόμενο λεπτό. Αξίζει να σημειωθεί πως από νωρίς το πρωί ο ιερός ναός του Αγίου Βασιλείου ήταν γεμάτος από πιστούς που θέλησαν να μετέχουν με κατάνοιξη στη δοξολογία του νέου έτους, αλλά και να γίνουν κοινωνή των μηνυμάτων και των ευχών του Σεβασμιωτάτου. Να είστε όλοι πάντοτε καλά, να έχετε υγεία, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, να ευλογεί ο Θεός την κοινωνία μας, τη μικρή, την τοπική κοινωνία μας, κύριε Δήμαρχε, με τους προβληματισμούς της και συγχρόνως με τις προοπτικές της. Να ευλογεί ο Θεός ολόκληρη την πατρίδα μας και ολόκληρο τον τόπο, για να ζούμε οι άνθρωποι. Άκουσα χθες το βράδυ στις ειδήσεις ότι φοβούνται, λέει, οι Ευρωπαίοι να βγουν έξω και να γιορτάσουν με τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους τις γιορτές έτσι όπως τις γιορτάζουν. Είναι κακό πράγμα να φοβάται ο άνθρωπος, αλλά ο φόβος πολλές φορές είναι αποτέλεσμα της αδικίας που εμείς οι ίδιοι επιφέρουμε στη ζωή μας.